Σε μια συνεδρίαση όπου συμμετείχαν μόνο 7 από του 27 συνολικά Ελλήνε και Κύπριου Ευρωβουλευτέ, οι Ευρωβουλευτέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και ο Μάνφρετ Βέμπερ, όπω και οι σοσιαλιστέ και οι φιλελεύθεροι, στάθηκαν το πλευρό του Ερντογάν και καταψήφισαν την πρόταση του καθηγητή Νότι Μαριά να συζητηθεί και να εκδοθεί ψήφισμα για την αναγνώριση τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρο του κόμματο Ελλάδα Ο Άλλο Δρόμο, Ευρωβουλευτή Νότι Μαριά και προσθέτει ότι υπέρ τη πρόταση ψήφισαν οι Ευρωβουλευτέ Νίκο Κουντή, Κωνσταντίνο Παπαδάκη, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Γιώργο Επιτίδιο, Λάμπρο Φουντούλη Ελευθέριο Συναδεινό. Οι υπόλοιποι δεν έδωσαν το παρόν. Σημειώνει ο κ. Μαριά παρότι εδώ και 10 ημέρε είναι γνωστό το όλο ζήτημα. Με έκπληξη, διάβασα σήμερα το πρωί αυτά που γίνανε στην Ευρωβουλή. Με μεγάλη έκπληξη, τελικά κατά τη αγανάκτηση, όπω βλέπουμε και στα δημοσιεύματα, διότι είναι αδιανόητο ένα Έλληνα Ευρωβουλευτή που του δίνεται τόσο μεγάλη ευκαιρία στην Ευρωβουλή και σε όλου του Έλληνε Ευρωβουλευτέ να ψηφίσουν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που τόσο πασχίζουμε εμείς οι Πόντιοι αλλά και όλη η ολόκληρη Ελλάδα εδώ και τόσα χρόνια να αναγνωριστεί δεν ήταν ούτε παρόντες στη συζήτηση. Επιχειρηματολογώντας για την πρότασή του, ο καθηγητής επισήμανε η αναγνώριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί πλέον μια ιστορική αναγκαιότητα, πολύ δε, περισσότερο φέτος που συμπληρώνεται 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων από την Τουρκία. Το 1919, μετά την απόφαση του Κεμάλ Πασά στη Σαμσούντα του Πόντου, οι Νεότουρκοι προχώρησαν σε μαζικέ σφαγέ και δολοφονίε εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου. Άντρε, γυναίκε και παιδιά ήταν τα θύματα τη γενοκτονία που ξεπέρασαν τι 350.000. Εκτελέσει, βιασμοί, καταναγκαστικά έργα στα τάγματα εργασία οδήγησαν στο θάνατο του ποντίου αδερφού μα και πρόκειται για γενοκτονία γιατί οι Έλληνε του Πόντου δολοφονήθηκαν επειδή ήταν Έλληνε και Χριστιανοί. Ζητούμε λοιπόν σήμερα, Δευτέρα, να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση τη Κομισιόν με θέμα αναγνώριση τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Που έλαβε χώρα το διάστημα 1914-1963 και να εκδοθεί ψήφισμα. Επιπλέον ζητούμε να γίνει η ονομαστική ψηφοφορία για το έτοιμά μα. Αυτό καλούμε και του συναδέλφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν αυτή την πρότασή μα ω ένα ιστορικό χρέο, ιδίω φέτο που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Συγκεντρωτικά, 79 ψήφισαν υπέρ τη πρόταση και 199 κατά. Ενώ καταγράφηκαν και 18 αποχέ, υπογραμμίζει κλείνοντα την ανακοίνωσή του ο Έλληνα Ευρωβουλευτή. Αξιοπερίεργο. Ε αντεθνικό, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζα, νομίζω ότι πρέπει όλοι οι σύλλογοι ποντιακοί, αλλά και όχι μόνο οι πολιτιστικοί, όλοι οι φορείς, πρέπει να καταδικάσουν την αποσία των Ελλήνων βουλευτών, ευρωβουλευτών, που δεν ήταν παρόντες στην πρόταση αυτή του κυρίου Μαριά και, τον... και μπράβο αυτούς που ψήφισαν υπέρ της γενοκτονίας φυσικά. Έτσι, ε... είμαστε στη γραμμή του Ερτογάν. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα.